Η αρχή μη επίθεση λέει ότι η βία επιτρέπεται μόνο κατά όποιου χρησιμοποιεί βία ή απειλεί με φυσική βία. Γιατί αναφέρεται και η απειλή, δεν είναι μέρο τη ελευθερία του λόγου να λέω ό,τι θέλω ακόμα και αν περιλαμβάνει απειλέ. Η συνεπιολογική απάντηση είναι η εξή. Αν δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω αμυντική βία από την στιγμή που διαφαίνεται ότι πα να μου επιτεθεί, τότε θα πρέπει να περιμένω να την φάω πρώτο και μετά να αμυνθώ μα τότε μπορεί να είναι πολύ αργά. Όταν μου λες ότι έρχεσαι να με χτυπήσεις, είναι σαν να σηκώνει το χέρι σου. Το ίδιο πράγμα μου δείχνει. Όπω μπορώ να αμυνθώ όταν σηκώνει το χέρι σου να με χτυπήσει, έτσι μπορώ να αμυνθώ και όταν μου λε ότι έρχεσαι να με χτυπήσει. Η αμυντική βία είναι δώρο άδωρο αν πρέπει να περιμένω να την φάω πρώτο. Ο δεύτερο λόγο ανάγεται στην μεταηθική θεωρία του κοινωνικού συμβολέου. Από πού προέρχονται τα δικαιώματα, Προέρχονται από μία άρρητη συμφωνία ένα κοινωνικό συμβόλαιο άρρητο που δημιουργείται στην κατάσταση της φύσης... για να υπερβούμε την φυσική κατάσταση του Τόμας Χόμπς. Αν υπάρχει μια ρητή δήλωση ότι καταπατάς την άρρητη συμφωνία που θεωρούμε πως ισχύει... τότε δεν έχω λόγο να θεωρώ ότι υπάρχει αυτή η συμφωνία μεταξύ μας. Το ρητό είναι υπεράνω του άρρητου. Αν λοιπόν ρητός μου κηρύξεις πόλεμο και πεις ότι δεν αναγνωρίζεις τα δικαιώματά μου τότε δεν έχω κι εγώ υποχρέωση να αναγνωρίζω τα δικά σου. Η συμφωνία μας καταλύεται, επιστρέφουμε στην κατάσταση της φύσης, όπου όλα επιτρέπονται, περιλαμβανομένης και της βίας από μέρους μου πριν μου επιτεθεί εσύ. Οι απειλέ λοιπόν απαγορεύονται, γιατί έτσι μόνο έχει νόημα η αμυντική βία και γιατί αποτελούν κήρυξη πολέμου και επιστροφή στην κατάσταση της φύσης.